Λοιπόν, συνεχίζουμε, προχωράμε εδώ στην ώρα για μπλε και πάμε να μιλήσουμε για μπάσκετ. Ναι, βεβαίως, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε έναν καλαθοσφαιριστή της ανδρικής ομάδας μπάσκετ του Ηρακλή, τον Ανδρέα τον Πασπάτη, ο οποίος είναι στη γραμμή μας. Ανδρέα, τι γίνεται? Εντάξει, νομίζω τα παραλέμε λίγο. Ήθελα να σε ρωτήσω για το πόσο καλός ήσουν τώρα με την καρδίτσα που ο Ηρακλής κέρδισε. Κοίταξε, δεν θέλω να πάρω την νίκη πάνω μου. Σημασία δεν έχει να βάζω τα καλά, και σημασία έχει να προχωράει η ομάδα. Και έχω μάθει τις ατάκες όμως. Και, για το πρώτο μάτς στην Αθήνα, στο ψυχικό που ήσουν και δίπλα, πετάχτηκες εκεί, βάλεις δύο τριποντάκια και έφυγες. Κοίταξε, δεν μ' αρέσει τώρα να περηφανεύομαι για αυτά τα πράγματα. Έχουν δουλευτεί στην προπόνηση. Ήταν συνολική και... δουλειά, ομαδική δουλειά ήταν. Ναι. Ήταν ομαδική δουλειά. Για τον προπονητή τίποτα, όλα εντάξει, τα πάτε καλά. Καθόλου από τον καναπέ του βλέπεις πάσα που σου δίνω και τα βλέπει όλα. Δεν μου λες, πιστεύεις είναι επισφαλής ο καναπές εκεί, δηλαδή κινδυνεύει να τον αρπάξει κάποιος να τον πάει στην ΠΑΕ, στη Μίκρα? Κοίτα, γενικά νομίζω εκεί ανήκουν οι καναπέδες πλέον, αυτή είναι η φάση. Ναι, αλλά τι θα γίνει ρε φίλε, δηλαδή πού θα καθόμαστε, δηλαδή το κορίτσι το καημένο το βλέπω σήμερα, αυτά που τις κάνεις δεν υπάρχουν πουθενά. Για την ίδια μιλάτε, είδες το σημερινό σποτ. Θες να τα ακούσουμε παρέα? Να βάλω. Γιατί στο ραδιόφωνο, ξέρεις, λέμε συνήθως εμείς οι χαζοί που κάνουμε ραδιόφωνο, πάμε να δούμε. Τι να δούμε, ρε φίλε? Πάμε να ακούσουμε. Πάμε να ακούσουμε. Ναι. Ήρα, τι κάνεις, σύνελθε, δεν είναι δικός μας αυτός ο καναπές, είναι της μάνας. Η μάνα σου θα πάρει διαρκείας. Δεν μου λες, Ανδρέα? Βλέπεις ότι δεν τις κάνω εγώ, αλλά μου κάνει αυτή, έτσι. Τι, περιέγραψε σε παρακαλώ λίγο τι το συμβαίνει. Πήγε πολύ μακριά το καναπέ, όχι έτσι? Κοίτα, τον έκανε και ένα μέτρο προς πίσω. Καταρχάς να πω ότι είναι άλλος καναπές. Γιατί ναι, ο πρώτος, είναι... ο κόκκινος μαύρος, πήγε ήδη στην ΠΑΕ. Είναι που σε κυνηγούσε από πίσω στο πρώτο το σποτάκι, έτσι. Ναι. Που έκανε εκείνο το σκηνικό με τον Γιαννίτση και φυσικά έχει πει σε αμυντικό ποδοσφαιριστή: πάνε βάλε κανένα γκολ. Αυτό το ξέρεις, ότι ο Γιαννίτση είναι αμυντικός, έτσι το ξέρεις. Τι να κάνει, τι να κάνει το κορίτσι. Εντάξει, την αποθεώνουμε όλοι. Φαντάζομαι να σκοράρει ο Γιαννίτση σε κανένα κόρο, να δεις τι θα γίνει λοιπόν. Και έχουμε το σημερινό το σποτ που αυτή τη φορά την κυνηγάς εσύ. Άλλαξαν λίγο οι ρόλοι. Γιατί ναι, προφανώς και έχει κλέψει από την μάνα σου, από τη μητέρα σου, να το πω πιο ωραία, το καναπέ και σου λέει: έτσι είσαι. Έχει μπει στο νόημα πλέον και αυτή και στέλνει όλους τους καναπέδες, γιατί θα είναι, ναι. Η μαμά σου τι λέει γι' αυτό? Δεν το ξέρει ακόμα. και επειδή έχω κόψει το ίντερνετ σήμερα να μην δει και το σποτ. Τίποτα, και έτσι. Είμαστε okay. Α, ωραία. Όταν θα πάει σπίτι, πού θα κάτσει? Έχω κλειδώσει, δεν θα μπει. Δεν θα μπει. Μάλιστα. Εντάξει, βλέπω με την ήρα να είναι το βράδυ. Να μουρμουράει μία με την άλλη, να τρώνε και πίτσες. Να φέρουν και αυτό τον καλό. Το παλικάρι εκεί, τον ψυχαναλυτή, ο οποίος κουβέντα δεν είπε ο άνθρωπος στο προηγούμενο επεισόδιο. Είναι η αγάπη σου αυτός ο τύπος. Τον έχεις ερωτευτεί. Αυτόν, το λατρεύω. Είναι ο καλύτερος. Δεν υπάρχει. Μομφασμούς σημειώνει, τέλος. Καταρχάς, να σου πω κάτι. Μπορείς να τα βγάλεις άκρη με την ήρα? Όχι, αυτό δεν γίνεται. Εσύ που την ξέρεις και τόσα χρόνια, δεν ξέρω πόσα, δεν θέλω να σας μεγαλώσω. Λίγα χρόνια γνωρίζεστε. Εντάξει, θα πω 10 χρόνια, αλλά γνωριζόμαστε από μικρή. 10, ε. Ναι, ναι, είμαστε φίλοι πολλά χρόνια. Και βγάζεις άκρη? Όχι. Που κανένα από τα 10 χρόνια δεν έβγαλε. 10 χρόνια δεν ξέρω τι συμβαίνει. Πόσο μάλλον τώρα, Ανδρέα, που σε έχει βάλει και στο μάτι, φαντάζομαι από τότε που τις πήρες στον καναπέ, είναι οι σχέσεις σας λίγο είναι τετάμενες, έτσι, δηλαδή. Εντάξει, τώρα επειδή ξέρεις, συγκατοικούμε και έχουμε ένα καναπέ στο σπίτι, ότι είναι δικός της και τέτοια. Εντάξει, δεν τα καταλαβαίνω όλα αυτά τα πράγματα. Περνάτε μια κρίση, είναι η αλήθεια. Αλλά είναι για καλό σκοπό. Το πάτωμα είναι πιο καλά, είναι πιο ανατομικά, δηλαδή... Δεν το καταλαβαίνει, δεν το καταλαβαίνει, γκρινιάζει. Τι το λέω, θες να κάτσεις, πάνε στο γήπεδο, τόσα καρεκλάκια. Θέλω να σου πω κάτι, γιατί την προηγούμενη φορά που είχαμε την Ήρα την Κατσούδα εδώ και τα λέγαμε, ήταν η αρχή, ήταν τότε το πρώτο ή δεύτερο... Το πρώτο σποτάκι το πρώτο που... ήταν, με το... Το δεύτερο πρέπει να ήταν, το πρώτο είναι με το σκύλο που πέφτει τον καναπέ. Ναι, το πρώτο με εσάς να πρωταγωνιστείτε. Ναι. Ναι. Και όταν της είπα ότι ήδη οι πρώτοι καναπέδες καταφθάνουν, με μάλωσε γιατί δεν είχα νούμερο να της πω. Τώρα θα πω νούμερο και βέβαια δεν θα πω ακριβές νούμερο, θα πω δεκάδες. Είναι δεκάδες οι καναπέδες. Okay. Νόμιζα θα βάλεις που διαστολή, ξέρω, είναι 7,5. Να ήρθε και ένας σκαμπό. Πώς ακριβώς. Κοίταξε, μπορεί να πάει ο άλλος και το σκαμπό του, δηλαδή τι θα του κάνουμε, να του πούμε φύγε, δεν γίνεται. Όχι, απλά θα πάρει μισό διαρκεία, θα είναι όρθιος. Θα πάρει δύο εισιτήρια, δεν θα πάρει διαρκείας, όχι διαρκείας, θα πάρει, ξέρω εγώ πόσα μάτς είναι τη χρονιά, θα πάρει μισά εισιτήρια. Με πολυθρόνα δεν ξέρω τι γίνεται.
Με πολυθρόνα μήπως δει τον πρώτο γύρο. Δεν ξέρω αν το ονομάζεις μονοθέσιο καναπέ και είσαι κομπλέ. Ναι, γιατί, ναι, σωστά. Σωστά, άμα είναι αναπαυτικός και χωράνε δύο. Έτσι, ένα σε κάθε μπράτσο. Τρεις τότε. Ναι, τρεις χωράνε τότε. Μπορεί και τέσσερις. Ανάλογα βέβαια και τα κιλά του καθενός. Τέλος πάντων, άλλη ιστορία είναι αυτή. Είναι δεκάδες λοιπόν, για να σε κάνω να χαρείς, γιατί πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω αν το έχεις αφουγκραστεί, επειδή και εσύ και η Ήρα είσαι συνήθως στην Αθήνα και μας έρχεστε εδώ, ναι, μία στο τόσο. Και τώρα, εντάξει, όχι, ερχόμαστε συχνά, μην μας κάνεις έτσι. Καλά, εντάξει, ερχόμαστε συχνά. Θα σε φτιάξω εγώ σε λίγο με το 8-ball, περίμενε, θα τα πούμε αυτά. Και είναι το σημερινό το βιντεάκι. Ναι. Το σημερινό το βιντεάκι. Από κάτω δεν γράφει κοινοποιήσεις, πώς το λένε, σχόλια, και το άλλο ποιο είναι. Προβολές. Μάλιστα. Θες να σου πω ένα νουμεράκι. Είσαι, πες μου. 29.000. Έχει πέσει, είναι πολύ λίγο. Για δε το πρώτο πόσα έχει. Εντάξει, το πρώτο παίζει και μια εβδομάδα. Δηλαδή, το 29.000 όμως σε δύο ώρες είναι ένα νούμερο που πλέον, εντάξει, ξεφεύγουμε. Όχι, να μην φαίνομαι αχάριστος, η αλήθεια είναι ότι αυτά τα σποτάκια πήγανε πολύ καλά, τα αγάπησε ο κόσμος. Εξαιρετικά, δηλαδή, εξαιρετικά. Το πρώτο έγινε viral και πολύ γρήγορα, ας πούμε. Και ναι, είχε απήχηση και είχε απήχηση και το... και αυτό, όχι μόνο στα σποτάκια κομικά, ας πούμε, και αυτό που θέλανε να κάνουν, γιατί ήδη λες ότι υπάρχουν καναπέδες που πηγαίνουν στην Ήκρα, δηλαδή ήταν πολύ καλή κίνηση και από την ομάδα και το τμήμα της ΠΑΕ. Και είναι και για καλό σκοπό οι καναπέδες, οπότε τα συνδυάζεται. Ναι, αυτό δεν το λέει αρκετά. Οι καναπέδες αυτοί θα δοθούν για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Να το πω άλλη μία, ότι πάνε στο Σωματείο Ρετό Ελλάς, πρόσκληση της Ελπίδας, που είναι μια ΜΚΟ με κοινοφιλή, κοινωνικό και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, ένα δίκτυο αλληλέγγυας και συνεργατικής οικονομίας με σκοπό την ψυχική, πολιτιστική και πνευματική βοήθεια στους ανθρώπους που ζουν στο περιθώριο και ιδιαίτερα στους τοξικομανείς. Το διαβάζω έτσι, δεν το ξέρω απ' έξω. Το έχω μπροστά μου. Νόμιζες ότι το έλεγα απ' έξω όλο αυτό? Ψάρω άσχημα, όχι αυτοί. Δηλαδή είναι διαβασμένο τώρα. Τι θα να κάνω εδώ. Ναι. Πώς το έζησες όλο αυτό? Ωραία, ήταν πολύ διασκεδαστικό. Ήταν ωραίο και το team, ας πούμε. Περάσαμε και ωραία στα γυρίσματα. Ήταν μια μέρα γυρίσματα που γυρίσαμε όλα μαζί. Όλα μαζί γίνανε, έτσι. Εντάξει, τώρα δεν θα. Όχι. Το καθένα γίνεται τη μέρα που βγαίνει. Θα αφήσω τη μαγεία να υπάρχει. Ναι, άστη μαγεία, ρε παιδί μου. Μην λες ότι άλλαζες μπλούζες και. Μην τα λες αυτά. Γιατί όχι, στο ένα φορά. Όχι, εσύ δεν άλλαζες. Ψέματα λέω. Εσύ δεν άλλαζες μπλουζάκι, γιατί εσύ φοράς το ίδιο. Το Χατσιπαναγί. Τι ωραία μπλουζάκι. Playmobil, ναι, δεν υπάρχει. Ναι. Φέτος γενικά αυτοί που έχουν ιδέες πραγματικά δεν ξέρω, κάνανε διαλογισμό όλο το καλοκαίρι σε κανένα βουνό και έχουν επιστρέψει και είναι μέσα εμπνεύσεις. Δηλαδή το μπλουζάκι που φόρεσες, αυτό με τους καναπέδες, είναι φοβερές ιδέες. Και θα υπάρχουν κι άλλες. Να σε ενημερώσω ότι υπάρχει η ιδέα του τεχνικού διευθυντή της ΠΑΕ Ηρακλής, του κ. Παύλου Μυροφορίδη, σε κάθε παιχνίδι του Ηρακλή. Θα παίζω μπάσκετ στο αντρικό. Όχι, θα σε φτιάξω, περίμενε, θα πάμε και στο μπάσκετ. Σε κάθε παιχνίδι εντός έδρας, δίπλα στον πάγκο της ομάδος, θα υπάρχει καναπές μεγάλος, όπου θα κληρώνονται κάποιοι από αυτούς που θα παίρνουν εισιτήρια και ο νικητής θα κάθεται και θα βλέπει το μάτς από εκεί. Καναπεδάτος. Του φέρουμε και μια πίτσα, κούκλους ήταν. Ναι, μπορεί να τρώει. Εκεί πέρα ήταν οχλή, ξέρω. Εντάξει, τώρα δίπλα στον ποδοσφαιριστή που θα κάνει ζέστα μαζί να τρώσει την πίτσα και να μυρίζει το αυτό, τώρα ξέρω εγώ, είναι λίγο. Πίτσα ή πατατάκια να ακούει το χρούτς στο κεφάλι του. Ακόμα χειρότερα. Και να του πετάξουν το πάγκο στο κεφάλι σε κανένα γκολ και να είμαστε ωραίοι. Ναι, είναι μια ιδέα κι αυτή. Είναι μια ιδέα κι αυτή. Το μπλουζάκι εσύ βέβαια το φοράς γιατί σου θυμίζει και πράγματα. Και για αυτό το λόγο. Ναι. Γιατί είσαι σπουδαίος καλαθοσφαιριστής, για όσους δεν το γνωρίζουν. Το συνεχίζεις πάλι. Το συνεχίζω, γιατί να σου πω κάτι, 8 χρόνια στην Α2, δηλαδή κάτι πρέπει να γίνει, πρέπει να ανέβει η ομάδα. Άμα χρειαστεί... Όχι, πρέπει να ανέβει η ομάδα, δεν το συζητάμε. Άμα χρειαστείτε, θα βοηθήσεις λίγο. Τι, μόνο σποτάκι να κάνεις. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι άμα πάω εγώ τώρα να παίξω, ναι. Το Α2 θα είναι πολύ ψηλά, νομίζω, για μας. Έχω να παίξω 10 χρόνια. Έχεις να παίξεις 10 χρόνια. Εντάξει, νέος ακόμα. Ναι. Για μπασκετμπολίστας, όχι τόσο. Τα πέρασες, Ανδρέα, όλα τα κλιμάκια, πώς τα λέμε, τα τμήματα υποδομών. Δηλαδή πήγες από παιδες, έφηβους, τι φάση. Νομίζω μέχρι και έφηβους είχα παίξει μια χρονιά στο Ηρακλή. Από μικρός, από τα μίνι, ρε παιδί μου, ήμουν. Mm-hmm.
είχα ξεκινήσει από ακαδημίες και λοιπά και ναι, μετά έγινε ανταλλαγή. Έγινε ανταλλαγή, σε χάσαμε λίγο. Ναι. Ένα ταλέντο, ένα πάει και αυτό. Τι θέση έπαιζες, θυμάσαι? Έπαιζα τεσσάρι πεντάρι, δύο πεντάρι, γιατί τότε δεν είναι... Έχουμε ένα θεματάκι εκεί, ήταν, ξέρεις. Τι εννοείς? Λίγο εκεί στο πεντάρι έχουμε ένα θεματάκι, θέλουμε μια ενίσχυση. Πάντα είχαμε ένα θέμα. Ναι, πάντα είχαμε. Όχι, όταν έπαιζε είχαμε τον Παπαδόπουλο, η αλήθεια. Οπότε δεν είχαμε κανένα θεματάκι. Το γιατρό, τον Δημήτρη. Το Σοτσιανίδη με αλλαγή τότε. Το Παπαδόπουλο, όχι, το Λάζαρο λες τώρα εσύ. Α, εγώ σε πήγα πολύ πίσω. Ναι. Ναι, εντάξει, μεγάλωσα πάρα πολύ, συγγνώμη. Ναι, ναι. Το παράκανε λίγο, ναι. Σε πήγα δεκαετία 90, οκ, okay, ζητώ συγγνώμη. Όχι, δεν είναι. Και είχε μπροστά σου Διαμαντίδη, Παπαδόπουλο, Σκοτσιανίτη, Χατζιβρέτα κτλ. Ναι, με όλη την ομάδα. Καλά πέρασε δηλαδή στο Ιβάνοφι. Δεν μπορώ να πω. Έχω πολύ δυνατέ στιγμέ στο Ιβάνοφι. Εντάξει, το αγαπάμε το γήπεδο. Θυμάσαι προπονητή σου? Είχα διάφορου, αλλά δεν θα πω ονόματα. Δεν θα πεις, θα το αφήσω έτσι. Ναι, όχι, όχι. Εντάξει. Για να μην κατηγορηθούν ότι σου στέρισαν να γίνει ένα πολύ μεγάλο καθοριστή με αυτή την ανταλλαγή που ακολούθησε. Εντάξει, έχει ένα δίκιο. Πάντως, το έχεις διαπιστώσει ότι αυτό που έχετε κάνει αρέσει σε όλη την Ελλάδα. Εντάξει, στον κόσμο του Ηρακλή δεν το συζητάμε. Δεν υπάρχει τείχος στο Facebook, στην κυριολεξία και προφίλ Ηρακλειδέα που να μην έχει ποστάρει όλα τα βιντεάκια. Το βιντεάκι. Η αλήθεια είναι ότι δέχομαι και μηνύματα, δέχομαι αρκετά μηνύματα και από καλά από Ηρακλειδή σίγουρα και από άλλες ομάδες. Δηλαδή, σκέψου ότι μας στέλνουν συγχαρητήρια κλπ. Ναι, ήταν ωραία βιντεάκια. Ήταν ωραίες ιδέες, μας αφήσαμε κιόλας και οι διάλογοι και τα λοιπά τα γράψαμε και τα παίξαμε και τα κάναμε με την ίδια εμείς, οπότε είχαμε την ελευθερία αυτή και βγήκε όπως το θέλαμε, ας πούμε, και τελικά... Είναι δικά σου τα κείμενα, δικά σας, να βάλω και την ίδια μέσα. Ναι, με την ίδια. Ό,τι ακούσε διάλογο το έχουμε γράψει εμείς. Μάλιστα. Ποιο ήταν το πιο δύσκολο να γυριστεί, το πρώτο που κουβαλούσες και έτρεχες? Η αλήθεια είναι ότι εκείνο ήταν λίγο μπελαλίδικο, καταλαβαίνεις. Ναι, και ήθελα να σε ρωτήσω πώς το κάνεις, δηλαδή... Φαντάζομαι ήταν για λίγα μέτρα, γιατί είναι εντάξει. Ναι, ήταν για λίγα μέτρα με πολλές λήψεις όμως. Α, πάμε ξανά και πάμε ξανά και πάμε ξανά. Ναι. Oh, oh, oh. Μεσούλα, εντάξει. Εκείνη τη μέρα, όχι τώρα, εντάξει. Αυτές είναι οι θυσίες του καλλιτέχνη. Έτσι, και... άμα δεν πονάει μέσα τον μπάσκετ, να πονάει τον καναπέ. Να προσφέρουμε στην ομάδα με τη μέση, δεν γίνεται. Σωστά. Άρα η φάση με την πίτσα ήταν η πιο εύκολη, να υποθέσω. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να ήταν το πιο. Και αυτό που βγήκε σήμερα βγήκε αρκετά εύκολα. Ναι, για σένα ναι, για την Ήρα φανταζόμαι όχι. Ακόμα καλύτερα για μένα, του διασκέδασα διπλά. Ναι, σωστά, είναι και αυτό. Γιατί την είδες εκεί να σπρώχνει το καναπέ μια ώρα. Πόσα χρόνια το κάνετε αυτό το stand-up comedy και κάνετε αρκετό κόσμο να γελά? Κοίταξε, την Ήρα τη γνώρισα μέσα από αυτό το stand-up, δηλαδή... Τα 10 χρόνια που γνωριστήκαμε σε παράσταση, ας πούμε. Βέβαια τότε δεν το κάναμε επαγγελματικά, ήταν το χόμπι μας. Επαγγελματικά είναι τα τελευταία 4-5 χρόνια, θα πω, ότι ασχολούμαστε με αυτό. Βέβαια, δεν είναι αυτό που είδατε, είναι sketch comedy, δεν είναι διαφορετικό πράγμα. Το stand-up είναι συγκεκριμένο θεατρικό είδος, το οποίο γίνεται στα θέατρα κυρίως και σε live stage που παίζουμε με τη μοίρα σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα και γενικότερα. Και να υποθέσω ότι πάει καλά, έτσι. Ναι, να υποθέσω ότι πάει καλά, πάει πολύ καλά αυτού. Τώρα πάνε, είμαστε στην Αθήνα, παίζουμε τις Τετάρτες στον Πάγιος, το οποίο δεν ξέρω γιατί το λέω, δεν πρόκειται κανείς από αυτούς που ακούνε να έρθει. Ο μην το λες, περίμενε. Εδώ μας ακούνε από τη Ζουαζιλάνδη, ξέρετε, διαδικτυακά, μέσω ίντερνετ, βέβαια. Και πολλή Αθήνα μας ακούει. Οπότε πες. Ζουαζιλάνδη δεν έχω παραστάσει. Αμβούργο έχω κάτι παραστάσει, άμα έχουμε από Αμβούργο κόσμο. Ζουαζιλάνδη, αν είχες παράσταση, πίστεψε με, θα ερχόμουν. Δηλαδή, άμα είναι άρχισο, δηλαδή, εγώ θα κλείσω παράδειγμα. Δεν το... να κλείσεις, δεν ξέρω πού ακριβώς πέφτει. Το είδα πριν στο κουπόνι του στοιχήματος, να σου πω την αλήθεια, γι' αυτό το ανέφερα. Αλλά μέσω διαδικτύου μας ακούνε, εντάξει, και Αμερική και όπου θες, παντού. Παντού. Οπότε ωραία. Και στην Αθήνα, επειδή υπάρχει και το Anthes Club από οπαδούς του Ηρακλή που έχει δημιουργηθεί εδώ και αρκετά χρόνια και είναι αρκετά οργανωμένα τα παιδιά, δεν αποκλείεται τώρα που ακούνε την εκπομπή, γιατί αρκετά από τα παιδιά ακούνε, να ξαναπείσω εδώ αριθμό για να σου έρθουν τις Τετάρτες. Ναι, είμαστε τις Τετάρτες του Οκτωβρίου στο Μπάιος με την Ήρα, οι δυο μας, με την καινούργια μας παράσταση. Δείξε μου το φίλο σου. Λέγεται 9 η ώρα, Πειραιώς 84 είναι το Μπάιος στην Αθήνα. Θα χαρούμε πολύ. Στο σκηνικό πάνω κανένα καναπέ έχετε ή μπα? Όχι, δεν έχουμε. Έχουμε καρέκλες απέναντι. Και μπαίνεις και με διαρκεία. Δηλαδή μπορεί να έχετε όλες παραστάσεις.
Δεν μου λες, αν κάποιο οπαδό του Ηρακλείου από την Αθήνα μα ακούει τώρα και έχει πάρει ήδη διαρκεία και το δείξει νήσο, θα μπει στο μπάγιο. Εγώ θα εντυπωσιαστώ, η αλήθεια. Ναι, αλλά. Ναι, άσε ένα σύνθημα όμω εκεί στην πόρτα, παλικάρια να τον αφήσετε αυτόν. Έτσι, δεν... Περίμενε, διαρκεία του Ηρακλείου, διαρκεία για μάτια τη παραστάσεω. Του Ηρακλείου, λέω. Α, λες με του Ηρακλείου να μπαίνουν στι παραστάσει μα. Εντάξει, πλάκα κάνω. Μόνο άμα είναι με καναπέ. Θέλω η φωτογραφία του καναπέ που έδωσε. Ναι, αυτό ναι. Αυτό ναι. Γιατί άμα ο άνθρωπος πήγε από την Αθήνα στη Μίκρα τον καναπέ, ένα μπει, εντάξει. Τι να κάνουμε. Ναι. Να σε ενημερώσω, δεν ξέρω αν το έχεις διαβάσει, ότι έγινε κάτι εντυπωσιακό χθες και από πού λες ότι αγοράστηκε, από πού λες ότι θα σταλεί καναπές με δικά του έξοδα από τον οπαδό του Ηρακλή το συγκεκριμένο για να αγοραστούν, και το λέω επί της ευκαιρίας και να του δώσω πολλά συγχαρητήρια του συγκεκριμένου οπαδού του Ηρακλή, που από το Λονδίνο αγοράζει 10 εισιτήρια διαρκείας, τα μοιράζει σε ορφανά παιδιά και στέλνει τον καναπέ του από το Λονδίνο, με δικά του έξοδα. Πέστε και πρόσκληση για την παράστασή μας έχει αυτός ο τύπος, άμα θέλει μπορεί να έρθει. Να το πεις και στην Ήρα να χαρεί, έτσι, ότι... Ναι, ναι, θα το μεταβιβάσω. Έφτασε μέχρι εκεί το πράγμα. Θεσσαλονίκη, περιμένουμε να σας αποθεώσουμε. Και... Θεσσαλονίκη, ναι, θα ανεβούμε με παραστάσεις. Η αλήθεια είναι, εγώ έχω το Δεκέμβρη, κύριε, έχει τον Ιανουάριο. Βέβαια, έχουμε, μιας και τα βλέπει ο κόσμος στα social media και είναι και τα Facebook, τα δικά μας social media, μπορούν να μας ακολουθήσουν και να δούνε πού παίζουμε. Αντίστοιχα, θα χαρούμε πολύ να γνωρίσουμε. Το Παρασκευή που μου είχε πει η Ήρα δεν ισχύει με το 8ball. Αυτό είναι ένα project. Κάθε πρώτη Παρασκευή του μήνα τρέχουμε ένα project που παρουσιάζουμε. Είναι open mic, λέγεται. Mm-hmm. Είναι μια ειδική παράσταση stand-up comedy που συμμετέχει πολλοί κόσμος, παλιοί και νέοι κομικοί, κυρίως νέοι κομικοί, που έχουν 5 λεπτά ο καθένας να παρουσιάσουν καινούργια κείμενα. Καλά, εμείς θα δούμε εσένα και την Ήρα και θα φύγουμε. Ναι, εμείς αυτό το παρουσιάζουμε να αλλάξει. Οπότε δύσκολα θα μας πετύχει μαζί. Θέλει μια παρουσίαση. Το Νοέμβριο το παρουσιάζει η Ήρα. Θα το γεμίσουμε και μετά θα το αδειάσουμε. Θα πούν τι έγινε, ρε παιδιά. Εμείς γι' αυτό συζητάμε. Δεν θα σας βγει, γιατί επειδή παρουσιάζει ακριβώς παίζει ανάμεσα σε όλους. Δηλαδή παίζει από την αρχή μέχρι το τέλος. Κρίμα. Να πούμε βέβαια ότι ο Ανδρέας είναι και δικό μας παιδί, γιατί και αυτός έχει περάσει από την καρέκλα που κάθομαι εδώ στο στούντιο του Λίμπερο 107,4. Α, και το Λίμπερο μιλάμε τώρα, ναι. Βέβαια, ναι. Να μην το πενευτούμε λίγο, να το πενευτούμε γι' αυτό. Όχι, έχω... Και η Ήρα και εσύ έχεις περάσει εδώ, γιατί έχουμε έναν κύριο Μπατμανίδη το πρωί που σας κουβαλά. Έχεις καιρό να έρθεις εδώ. Έχω καιρό, η αλήθεια είναι. Έχω τουλάχιστον χρόνο να περάσω. Γι' αυτό σε έβγαλα εγώ, για να μην μας λείψεις, κατάλαβες. Για ορίστε, ξανά είπα. Αλλά άμα δεν κάτσω εκεί να φτύσω το μικρόφωνο, δεν μπορώ. Α, το κάνεις αυτό, ε. Εντάξει, δεν είναι το μεσαίο που είμαι εγώ τώρα, για να το αλλάξω, μα είναι, όχι. Όχι, στο μεσαίο δεν κάθομαι. Εγώ στο ακριανό προς τα αριστερά. Στην πόρτα με έχουν, στην πόρτα. Οκ. Άρα αυτό να το πάω λίγο πιο εκεί, το αριστερό. Τώρα που το πες. Εντάξει, το πήγα. Άκουσες που το μετακίνησα λίγο. Όχι, αλλά θα πω ναι. Ανδρέα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα τέτοια. Αν και στεναχωριόμαστε, γιατί το σημερινό, από ό,τι ενημερωθήκαμε, είναι το τελευταίο, έτσι. Είναι το τελευταίο αυτής της καμπάνιας. Θα το αφήσω έτσι να ευρύνει. Οπα. Α, τώρα μας δίνεις θεματάκι. Εντάξει. Δεν ρωτάω, να μην το χαλάσω. Οπότε είμαστε σε αναμονή. Εύχομαι να έρθεις κάποια στιγμή να δεις και παιχνίδι του Ηρακλή. Εκεί να δεις αποθέωση. Να τα καταφέρετε μαζί με την Ήρα να παρακολουθήσετε κάποιο παιχνίδι στο Καφτατζόγλιο. Νομίζω θα το θέλετε κι εσείς για να δείτε ότι έχει πάρει και όλη αυτή η καμπάνια με τη δική σας συμμετοχή, σάρκα και ωστά, με την παρουσία του κόσμου. Ναι, θα μας άρεσε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ που με είχες. Ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, Ανδρέα. Καλές παραστάσεις. Ευχαριστούμε. Bye. Καλό βράδυ. Αυτό ήταν ο Ανδρέας ο Πασπάτης. Ιδιαίτερος. Όπως και η Ήρα η Κατσούδα, εκπληκτικό δίδυμο, μας χάρισαν ωραίες στιγμές.